iOS 18. Κάναμε βίντεο όταν κυκλοφόρησε η επίσημη beta έκδοση και σας είχα δείξει λίγο πολύ το τι νέο θα φέρει. Δεν θα κάνω πάλι iOS 18, αλλά αυτή τη φορά θα δούμε λίγο το κέντρο ελέγχου. Πολλές ερωτήσεις έχω δεχτεί για το αν θα μπορέσεις να φτιάξεις το κέντρο ελέγχου και να το κάνεις όπως εσύ θέλεις. Και όταν λέω όλο το κέντρο ελέγχου, εννοώ το Wi-Fi, εννοώ το hotspot, εννοώ το Bluetooth, να τα βάλεις γενικότερα σε ένα δικό σου μοτίβο για να σε βολεύουν. Λίγο πολύ καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο, αλλά σήμερα θα σου δώσω κάποια tips για το κέντρο ελέγχου του iOS 18. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το κέντρο ελέγχου του iOS 18. Γενικότερα η Apple μας άκουσε επιτέλους μετά από αρκετό καιρό και μας έδωσε να παραμετροποιήσουμε αρκετά το κέντρο ελέγχου. Και όταν λέω αρκετά, εννοώ ότι μπορείς πλέον στο κέντρο ελέγχου να έχεις διαφορετικές καρτέλες, να μπορείς να φτιάξεις μια δομή στο κέντρο ελέγχου όπως εσύ θέλεις και φυσικά αν θέλεις να δημιουργήσεις και έξτρα νέα καρτέλα με έξτρα νέο περιεχόμενο στο κέντρο ελέγχου, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το κάνεις πλέον. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε όλα τα tips τα οποία εσύ θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις το κέντρο ελέγχου στα μέτρα σου. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ κυριολεκτικά τα πάντα. Γενικότερα η Apple έχει κάποια default πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πολύ μετακινήσεις, όπως είναι το Wi-Fi ή το Bluetooth που στα ανοίγει σε μία κατηγορία όλα μαζί ομαδοποιημένα και είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν βολεύει. Και γενικότερα πολλές είναι οι ερωτήσεις που έχω δεχτεί γύρω από το κέντρο ελέγχου. Σήμερα λοιπόν θα απαντήσουμε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις στο βίντεο και θα τσεκάρουμε να δούμε το πώς μπορούμε να το παραμετροποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν χάνω άλλο χρόνο λοιπόν και παίρνω το iPhone που έχω μείνει. Όταν κάνεις εγκατάσταση του iOS 18, το πρώτο πράγμα που συναντάς είναι το συγκεκριμένο κέντρο ελέγχου. Το οποίο ουσιαστικά η Apple σου δίνει τη δυνατότητα πλέον να βάλεις, να προσθέσεις και να αφαιρέσεις πράγματα. Εγώ εδώ πέρα έχω προσθέσει τα φώτα που έχω στο στούντιο για να μπορώ να τα χειρίζομαι από εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα και μπορώ επίσης εδώ πέρα πάνω να βάλω οτιδήποτε θέλω. Ή μπορώ να προσθέσω μια νέα καρτέλα. Πατώντας εδώ πέρα πάνω το συν, μπορώ ουσιαστικά να προσθέσω καινούρια στοιχεία. Ή μπορώ να κάνω scroll down και να φτιάξω ένα νέο κέντρο ελέγχου. Πάω λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο κέντρο ελέγχου από την αρχή όπως εμείς το θέλουμε. Εδώ πέρα μπορείς τώρα να κάνεις προσθήκη στοιχείου. Μπορείς να πατήσεις δηλαδή εδώ πέρα κάτω και σου ανοίγει τη δυνατότητα να προσθέσεις οποιοδήποτε στοιχείο εσύ θέλεις. Εδώ πέρα πάνω, αν δείτε, μπορείς να μετακινήσεις αυτό, να το κάνεις μεγαλύτερο ή μικρότερο, όπως είναι εδώ πέρα, αλλά δεν μπορείς εδώ πέρα μέσα να φτιάξεις ή να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις πράγματα. Σ' αφήνει μετά να πατήσεις επάνω για να σου ανοίξει τη λίστα ολόκληρη. Κάτι το οποίο εσύ δεν το θέλεις. Οπότε κατεβάζεις, πηγαίνεις στο συν και φτιάχνεις από την αρχή. Πρώτο πράγμα που θέλεις να βάλεις είναι το Bluetooth. Μπορείς να κάνεις εδώ πέρα αναζήτηση, να γράψεις Bluetooth. Μπήκε. Μπορείς να το μεγαλώσεις, μπορείς να το κάνεις 2, μπορείς να το κάνεις 1. Τα αφήνεις ως έχει. Δίπλα μπορεί να θέλει να βάλεις τα δεδομένα, να ανοίγεις και να κλείνεις τα δεδομένα της κάρτας σου. Ακριβώς από κάτω μπορείς να προσθέσεις το hotspot. Το κάνεις σε ένα κουτάκι από κάτω. Τώρα το Wi-Fi δεν σε αφήνει να το προσθέσεις, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να προσθέσεις συντομεύσεις. Οπότε μπορείς να πας στις συντομεύσεις να ανοίξεις το Safari, εδώ πέρα να γράψεις Wi-Fi on off κατεβάζεις το shortcut μέσα στο κινητό σου πατάς προσθήκη. Πήκε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Παπ, έκλεισε το Wi-Fi. Μόλις το πατήσεις, ανοίγει πάλι το Wi-Fi. Οπότε τώρα μπορείς να πας πίσω, να πας πάλι εκεί που έφτιαξες το κέντρο ελέγχου σου, να πατήσεις συν, να πατήσεις προσθήκη στοιχείου και να πας συντομεύσεις, να πατήσεις συντόμευση και στη συντόμευση να πατήσεις επιλογή και εδώ πέρα θα γράψεις Wi-Fi. Επιλέγεις το Wi-Fi και πλέον έχεις εδώ μια συντόμευση Wi-Fi. Μπορείς να το βάλεις εδώ πέρα κάτω και μπορείς τώρα για να σου μοιάζει με Wi-Fi μπορείς να επιστρέψεις πίσω στα shortcuts
να πας εδώ, να πας εδώ, να πας εδώ που είναι το επιλογή εικονιδίου και στην επιλογή εικονιδίου εδώ πέρα να γράψεις Wi-Fi. Πατάς τέλος, αλλάζει το εικονίδιο σε Wi-Fi. Και αν γυρίσεις πίσω, ξαναεπιλέγεις τη συντόμευση και πλέον είναι Wi-Fi, οπότε τώρα το πατάς και το Wi-Fi είναι ενεργό. Το πατάς, check, το Wi-Fi είναι ανενεργό. Ανάποδα τα είπα. Μπορείς τώρα αυτό εδώ πέρα να το μετακινήσεις όπου γουστάρεις και easy peasy, έχεις εδώ τη φάση. Τώρα προσθέτεις εδώ πέρα πάλι τον ήχο, μπορείς να το βάλεις εδώ, μπορείς να προσθέσεις τη φωτεινότητα, τη βάλεις εδώ, τι έχουμε εδώ παραπάνω, μπορείς να βάλεις το play button από εδώ, να παίζει μουσική. Μπορείς να προσθέσεις το χρονόμετρο, το βάλεις. Από εδώ πέρα κάτω το χρειάζομαι το χρονόμετρο, καθώς βάζω χρονόμετρο για να πλένω τα δόντια μου. Ακούγεται λίγο κάπως, αλλά είναι η αλήθεια. Πατάμε εδώ πέρα κάτω. Μπορείς να προσθέσεις, άμα θέλεις, το Shazam. Είναι πολύ χρήσιμη εφαρμογή να υπάρχει. Τη βάζεις εδώ πέρα κάτω. Τον φακό μπορώ να τον προσθέσω εδώ πέρα. Θα βάλω και την φωτογραφική δίπλα, επειδή τα έχω βγάλει από την αρχική οθόνη του iPhone. Αν και άμα κάνεις δεξιά ανοίγει πολύ εύκολα. Easy. Πατάς εδώ πέρα τώρα προσθήκη. Βάζεις οτιδήποτε άλλο γουστάρεις, οτιδήποτε άλλο θέλεις. Μπορείς να βάλεις να κάνει μέγεθος, να μεγενθύνει τα γράμματα. Μπορείς να βάλεις κάτι από την οικία, εάν θέλεις. Μπορείς να προσθέσεις πορτοφόλι, tap to cash, tap to pay. Μπορείς να βάλεις δισυγκέντρωση. Προσθέσεις εδώ. Πάμε να δούμε πάνω τι άλλο μπορεί να έχει. Εδώ σου έχει το χρονόμετρο, το Shazam, το share screen. Παίρνω ιδέες. Κάτω από τρισμός οθόνης βάλουμε εδώ. Κλείδωμα περιστροφής οθόνης. Βασικό πολύ η εγγραφή, βάλουμε εδώ πέρα κάτω. Μπορείς να προσθέσεις και το flight mode αν το θέλεις. Μπορείς να προσθέσεις τον ήχο ή την ακοή αν έχεις ακουστικά AirPods για να μπορείς να ακούς τι γίνεται στο δίπλα δωμάτιο. Το έχουμε δείξει και σε βίντεο. Τι άλλο να προσθέσουμε? Νομίζω αυτά είναι αρκετά. Δεν νομίζω να λείπει κάτι. Πλέον έχεις παραμετροποιήσει το κέντρο ελέγχου όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ το γουστάρεις. Μπορείς τώρα πλέον να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις πράγματα περισσότερα και πλέον μπορείς να βάλεις και το Wi-Fi να το ενεργοποιήσεις ή να το απενεργοποιήσεις αντίστοιχα ανάλογα εσύ τι θέλεις. Μπορείς να φτιάξεις επίσης άλλες συντομεύσεις με άλλα πράγματα τα οποία θέλεις να κάνει το κινητό σου για να μπορείς πάρα πολύ εύκολα πλέον να τη δημιουργήσεις συντόμευση και να μπορείς να την προσθέσεις στο κέντρο ελέγχου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Δεν ξεχνάς τα πάντα, τσεκάρεις όλα τα link κάτω στην περιγραφή, dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά να πας κάτω στα σχόλια να μου γράψεις αν αυτό το βίντεο σου φάνηκε ενδιαφέρον και να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Όλα αυτά που δείξαμε σήμερα τα ήξερες? Περιμένω να μου πεις. Ήμουν ο Γιώργος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.